bicker amongst themselves. I will not back down. The Falcon's eyes are upon the horizon. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε το 6ο επεισόδιο της σειράς εκστρατιών μας με Ramsey στο νέο Total War που έχει κυκλοφορήσει, είναι το Total War Pharaoh. Να πω πρώτα ότι για τις ανάγκες του βίντεο έχω προχωρήσει εγώ το campaign, την εκστρατεία δηλαδή, μερικούς γύρους ακόμη και έχω παίξει μέχρι το γύρο 109. Μπορείτε να το δείτε και εδώ στο μενού. Είμαστε στο γύρο 109, στο έτος 1187 π.Χ. Το έχω αφήσει λίγο πριν το σημείο που ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής μας ο Ramsés, είναι έτοιμος να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο και να ανακηρυχτεί φαραώ της Αιγύπτου. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη εισβολή των λαών της θάλασσας την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και όπως είπα πριν, βρισκόμαστε στο έτος 1187. Ιστορικά ο Ramsés έγινε φαραώ της Αιγύπτου το 1186, οπότε είμαστε εντός χρονικών ορίων στην εκστρατεία. Και όλα πάνε καλά, ελπίζω να πάνε ακόμα καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε από το σημείο αυτό. Λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ με το μπλε, βλέπετε εδώ στο χάρτη, είναι το κράτος μας με Ramsey. Έχω προχωρήσει εγώ αρκετά παρακάτω και έχω κατακτήσει αρκετές άλλες περιοχές εδώ στη Συρία και την Παλαιστίνη. Και εδώ πέρα στην Ιορδανία έχω κατακτήσει όλες αυτές τις περιοχές. Ελέγχουμε όλη τη Χερσόνησο του Σινά εδώ πέρα. Ελέγχουμε όλη την Κάτω Αίγυπτο σχεδόν. Η Κάτω Αίγυπτο είναι αυτή εδώ η περιοχή από τις εκβολές του Νείλου εδώ πάνω μέχρι περίπου τον καταράχτη, μέχρι αυτό εδώ πέρα το σημείο που κάνει μια καμπή ο ποταμός. Λοιπόν, και για να δούμε τώρα, για να ξεκινήσουμε. Έχουμε δεχτεί, όπως είπα πριν στην εισαγωγή, μια μεγάλη εισβολή των λαών της θάλασσας. Έχουν έρθει εδώ με εχθρικές στρατιές, μας έχουν ισοπεδώσει κάποιες περιοχές. Για να δούμε πρώτα τα κτίρια μας, μήπως χρειάζεται να χτίσουμε κάτι στις επαρχίες μας, στις περιοχές που ελέγχουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είμαστε εντάξει εδώ και εδώ το ίδιο. Εδώ μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο, το οποίο δίνει ικανοποίηση, αυξημένη ικανοποίηση στην επαρχία. Και αυτό το κτίριο, το οποίο δίνει πόντους πολιτισμού, 30 πόντους πολιτισμού, αυξάνει την παραγωγή πόρων κατά 5% σε όλη αυτή την επαρχία και δίνει και κάποια άλλα πολύ σημαντικά μπόνους. Εδώ έχω μια στρατιά η οποία στρατολογεί. Proud son of Egypt. Λοιπόν, γιατί πρέπει να αποκρούσουμε αυτή τη στρατιά εδώ πέρα που έχει έρθει, των λαών της θάλασσας που έχει εισβάλει. Αυτοί θα πάνε να επιτεθούν σε αυτές τις περιοχές μας εδώ σίγουρα. Εμείς πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό να μην συμβεί. Οπότε στρατολογούμε εκεί όσο πιο πολύ μπορούμε. Ίσως είναι η ώρα να σηκώσω άλλη μια στρατιά κάπου εδώ, σε αυτή την πόλη. Για να δούμε, θέλουμε ένα καλό στρατηγό. Έχω κάποιον καλό στρατηγό εδώ? Όχι από ό,τι βλέπω. Δεν πειράζει, θα κάνουμε υπομονή. Έχουμε εδώ άλλες δύο στρατιές τις οποίες φυλάμε για να πάνε να επιτεθούν εναντίον αυτής της στρατιάς των λαών της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλη μια επαρχία, στην οποία μπορούμε να αναβαθμίσουμε το βασικό κτίριο, το οποίο δίνει αυξημένη παραγωγή πόρων. Μπορούμε να αυξήσουμε, να χτίσουμε επίσης και αυτά εδώ τα κτίρια, την περιοχή Σάι, αλλά υπάρχει μια άλλη στρατιά εδώ πέρα, η οποία σίγουρα θα επιτεθεί εδώ πέρα εναντίον αυτής της πόλης και θα την ισοπεδώσει. Εδώ ελέγχουμε και άλλες περιοχές. Υπάρχουν δύο περιοχές, τις οποίες ελέγχαμε πριν, δύο Αιγυπτιακές γιές, έτσι λέγονται. Όλες αυτές τις περιοχές που υπάρχουν εδώ στην Κάτω Αίγυπτο είναι ιερές Αιγυπτιακές γιές και όταν τις καταλαμβάνουμε αυξάνεται το legitimacy που έχουμε, η νομιμότητα, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Για να δούμε τώρα τις άλλες στρατιές μας, έχουμε εδώ πέρα δύο στρατιές οι οποίες βρίσκονται να φρουρούν αυτή την περιοχή και μία στη στάση ενέδρας. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο με αρκετά factions, όπως βλέπουμε εδώ στη διπλωματία. Είμαστε σε πόλεμο με τον Σέτη, με τον Αμουνμές και με αρκετά άλλα factions, τα περισσότερα από τα οποία αυτά τα κράτη είναι, αυτές οι φατρίες είναι εισβολής των λαών της θάλασσας, τις οποίες πρέπει εμείς να αποκρούσουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που άλλο έχουμε στρατιές. Έχουμε εδώ τη βασική μας στρατιά με Ramsey. Destiny calls me and I am compelled to answer. Πάμε εδώ να επιτεθούμε γρήγορα. Strike hard.
Σοπεδώσαμε το outpost αυτό και τώρα είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε εναντίον αυτής της περιοχής. Ωραία, για να δούμε οι άλλες μας στρατιές εδώ μπορούν να κουνηθούνε. My name will be legend. Όχι από ό,τι βλέπω. Proud son of Egypt. Ίσως μπορούμε να αναβαθμίσουμε εδώ κάποια κτίρια, να χτίσουμε κάτι ακόμη. Ναι, μπορούμε. Εδώ το ίδιο, να αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο, το οποίο δίνει αυξημένη παραγωγή πόρων. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ αυτό το κτίριο, το οποίο δίνει αυξημένη παραγωγή αλκού σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή. Λοιπόν, πάμε εδώ να το χτίσουμε. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Έχουμε... Όχι, έχουμε τελειώσει. Εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε σε ένα στρατηγό μας ένα αντικείμενο, το οποίο θα το χρησιμεύσει. Λοιπόν, πάμε εδώ στα Victory Objectives, τα οποία είναι αυτές οι αποστολές οι οποίες πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την νίκη και να πετύχουμε την κατάκτηση των περιοχών που θέλουμε και να ολοκληρώσουμε την εκστρατεία μας, νικηφόρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αρκετές αποστολές, αρκετές επαρχίες που πρέπει να ελέγχουμε. Η βασική αποστολή που πρέπει να κάνουμε είναι να επιβιώσουμε την εισβολή των λαών της θάλασσας. Αν το κάνουμε αυτό και τους αντιμετωπίσουμε και τους καταστρέψουμε, θα πάρουμε 10 victory points σε ανταμοιβή και αν καταφέρουμε να γίνουμε φαραώ, επίσης άλλα 10. Και άλλα 10 αν γίνουμε θεός βασιλιάς εδώ, δηλαδή αφού γίνουμε φαραώ να γίνουμε και αυτό, θα μας δώσει άλλους 10 πόντους εδώ στα victory points. Εμείς είμαστε 43 στα 60, θέλουμε 60 στα 60 για να πετύχουμε την νίκη. Λοιπόν, για να δούμε με διπλωματία πως μπορούμε να πάρουμε κάτι. Όχι από ό,τι βλέπω, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Θα αναβαθμίσουμε και αυτό το κτίριο. Κάτι άλλο εδώ σε αυτές τις επαρχίες. Όχι από ό,τι βλέπω. Α, εδώ μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο επίσης. Πολύ ωραία. Και αυτό το κτίριο, το οποίο δίνει αυξημένη παραγωγή πόρων για αυτή την επαρχία. Αυτό το κτίριο, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα στα Court Actions, στο Συμβούλιο που διοικεί την Αίγυπτο. With the voice of the gods, I declare this court in session. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποια πράξη, κάποια δράση. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με τους θεούς, με τις θεότητες δεν τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε μόνο 50 στα τα 250 που θέλει η εύνοια των θεών για να παίρναμε τα bonus τους. Είναι το βασικό bonus του θεού Ρα, ο οποίος είναι η βασική μας θεότητα. Δεν πειράζει όμως. Ίσως το φτιάξουμε αυτό στη συνέχεια. Το βασικό είναι εδώ, σε αυτό το μηχανισμό που λέγεται Power of the Crown, η δύναμη του στέματος. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει 254 legitimacy, όπως βλέπετε εδώ στα αριστερά. Ο βασικός μας αντίζηλος, η βασική μας αντίπαλος σε αυτό είναι η Tausret, η οποία έχει συγκεντρώσει 244 και πρέπει να την εμποδίσουμε, όλοι οι άλλοι έχουν πολύ λιγότερο, πρέπει να την εμποδίσουμε να συγκεντρώσει περισσότερο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν κατακτάμε καινούργιες περιοχές και αν δώσουμε στο Ramsey το χαρακτήρα μας. Έχουμε ακόμα άλλο ένα γύρο που διαρκεί ο εμφύλιος πόλεμος. Πρέπει να δώσουμε στο Ramsey αυτό εδώ το στέμα, το οποίο δίνει το Deseret, το οποίο δίνει 5 legitimacy και 10 πόντους πολιτισμού. Πάρα πολύ καλό αυτό εδώ πέρα. Το οποίο λέει είναι το στέμα της Κάτω Αιγύπτου. Εμείς ελέγχουμε την Κάτω Αίγυπτο έτσι κι αλλιώς, οπότε ας το δώσουμε στον Ramsey. Ίσως αυξήσει το legitimacy του στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ στο μηχανισμό αρχαία κληρονομιά που είχαμε κάνει την, από τα προηγούμενα επεισόδια, το μηχανισμό του αρχαία κληρονομιά, είχαμε κάνει την κληρονομιά του Τούτμος του Conqueror, του φαραώ Τούτμος του κατακτητή. Εδώ έχει πάρα πολλούς στόχους να κατακτήσουμε. Έχουμε κατακτήσει 4, δεν χρειάζεται να κατακτήσουμε άλλους για την ώρα. Θα το αφήσουμε αυτό το μηχανισμό. Μπορούμε να τελειώσουμε το γύρο μας και αυτό θα κάνουμε. Βασικό είναι ότι είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου, το βασικό είναι ότι είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου με την Tausret, να καταφέρουμε να κερδίσουμε το θρόνο πριν το κάνει αυτή, να καταφέρουμε δηλαδή να ανακηρυχτούμε φαραώ και να κερδίσουμε έτσι το παιχνίδι σιγά σιγά. Οι εχθροί επιτέθηκαν, οι λαοί της θάλασσας, εναντίον αυτής της περιοχής που ελέγχαμε.
και την ισοπαίδωσαν αυτή την περιοχή. Μας επιτέθηκαν εναντίον και σε μια άλλη περιοχή εδώ. Την ισοπαίδωσαν και αυτή την περιοχή. Τώρα επιτέθενται και σε αυτή την περιοχή της ΣΑΙ. Ισοπαίδωσαν και αυτή την περιοχή, τρίτη περιοχή που χάνουμε. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τώρα και εμείς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, για να δούμε πόσο legitimacy έχουμε. Έχουμε 252, 252, κοιτάω στο ότι έχει 247 οριακά, είμαστε παραπάνω. Πάμε εδώ γρήγορα. Να επιτεθούμε εναντίον αυτής της στρατιάς των λαών της θάλασσας. My name will be legend. Journeying on. Move out. In the name of duty. Πάμε να τους καταστρέψουμε. Ωραία, τους διαλύσαμε. Θα απελευθερώσω τους αιχμαλαιώτους για να πάρω λίτρα και υλικά που θα μας δώσουν. Πάμε εδώ να απικήσουμε αυτό το μέρος ειρηνικά, γρήγορα. Και να την ξαναπάρουμε αυτή την περιοχή δική μας. Πολύ ωραία. Ας αναβαθμίσουμε το κτίριο σε αυτήν την περιοχή. Και ας ενώσω τις μονάδες εδώ. Ready for battle. All will remember me. Θα διώξω τις μονάδες οι οποίες δεν είναι, έχουν υποστεί πολλές απώλειες και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα στρατολογήσω άλλες μονάδες που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. Πάμε εκεί. Κερδίσαμε ένα επίπεδο. Θα δώσουμε αυτό που δίνει μείον 4% έξοδα συντήρησης για αυτή τη στρατιά. In the name of duty. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται με αυτή τη στρατιά. For the Empire. Strength is all that matters. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε κάποιον άλλο στρατηγό εδώ που μπορούμε να σηκώσουμε μια στρατιά, να σηκώσουμε εδώ στην περιοχή που λέει Λιταζάτη. Ναι, έχουμε αυτόν τον στρατηγό, ο οποίος είναι πολύ καλός. Ας το στρατολογήσουμε. My name will be legend. Organized patrols. Και ας στρατολογήσουμε αμέσως καλές μονάδες. Ας στρατολογήσουμε αυτούς εδώ τους Medjai Swordsmen, Medjai Ξυφομάχους, είναι πολύ καλή μονάδα πεζικού. We will gather strength. Άλλη μια στρατιά έγινε εκεί πέρα. Για να δούμε εδώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι, όχι από ό,τι βλέπω. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. Να έρθουμε εδώ. Και με τη στρατιά του Ραμσί. Να επιτεθούμε εναντίον αυτής της περιοχής, η οποία ανήκει στο Σέτι, για να την κατακτήσουμε. Πολύ ωραία. Ας κάνουμε occupy, η ειρηνική κατάκτηση της περιοχής. This is part of a new empire. Τέλεια. Λοιπόν, ας αναβαθμίσουμε το κτίριο σε αυτή την περιοχή. Ας πάρουμε αυτή τη στρατιά τώρα. I am unmatched. Ας τη φέρουμε εδώ. Ας πάρουμε αυτή τη στρατιά τώρα από εδώ. Ever dutiful. Ας τη φέρουμε γρήγορα εδώ πάνω. Prepare for a long march for Pharaoh's glory. Ωραία. Ας πάρουμε τώρα αυτές εδώ τις στρατιές από εδώ. Παίρνουμε τη μία στρατιά εδώ. Ας επιλέξουμε την άλλη στρατιά. Ας τη φέρουμε εδώ μέσα σε αυτή την πόλη. Πολύ ωραία. Εδώ πώς πάει. Ας αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο. Πολύ καλά.
Εδώ επίσης όλα πάνε πολύ εντάξει. Για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Νομίζω πως όχι σε αυτό το σημείο. Για να δω μέσω διπλωματίας κάτι. Θα ζητήσω από τη σύμμαχό μου την Tausret να μην εκστρατεύσει εναντίον του Αμουνμές εδώ πέρα κάτω, στο νότο της Αιγύπτου, αλλά να έρθει να μας βοηθήσει εδώ ψηλά, στο δέλτα του ποταμού Νείλου, εδώ εναντίον αυτών των στρατιών των εχθρών. Πολύ καλά. Πάμε εδώ, έχουμε δύο δράσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό. Ας κάνουμε ένα plot. Ή μάλλον, όχι, δεν πρόκειται να πετύχει. Αν το κάνουμε, μια δολοπλοκία. Σκοπός ήθελα να χάσει λίγο legitimacy η Tausret, αλλά νομίζω πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εμείς είμαστε Viceroy of Kush, δηλαδή διοικητής της Νουβίας και του Kush, το οποίο μας δίνει αυξημένη παραγωγή χρυσού σε κάθε γύρο και, και κάποια παραγωγή elite μονάδων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Ας καλλιεργήσουμε περισσότερο τη σχέση μας με αυτόν εδώ, ο οποίος είναι First Commander, πρώτος διοικητής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε πόσο legitimacy έχουμε. Έχουμε 265 και η Tausret έχει 247. Ακόμα έχουμε 5 γύρους μπροστά μας μέχρι να λήξει ο εμφυλίος πόλεμος. Ίσως προλάβουμε να την νικήσουμε και να ανακηρυχτούμε εμείς Φαραώ. Ίσως τα καταφέρουμε. Για να δούμε εδώ, έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ίσως με αυτό το μηχανισμό. Όχι, δεν νομίζω. Για να δούμε τα Victory Objectives. Εδώ χάσαμε λίγο κάποια πράγματα. Λογικό ήταν, γιατί μας επιτέθηκαν και μας κατέκτησαν κάποιες περιοχές οι λαοί της θάλασσας. Τέλος πάντων, ας τελειώσουμε το γύρο μας. Αυτό το faction θέλει για αρκετό χρυσό. Θα τους δώσουμε να μας δώσουν λίγο ξύλο. Φυσικά δεν πρόκειται να δεχτώ. Είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Decline. Εδώ οι εχθροί επιτέθηκαν σε άλλη μια πόλη που έχουμε. Επιτέθηκαν σε ακόμα μια πόλη που ελέγχουμε. Και μας τη διάλυσαν. Μας νίκησαν σε μάχη και σίγουρα θα ισοπεδώσουν και αυτή την περιοχή. Ναι, μόλις το κάνανε. Oh, υπάρχει, λέει, λοιμός. Υπάρχει θανατικό στα δυτικά υψίπεδα. Αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω να μας επηρεάζει. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, για πάμε εδώ τώρα με τις στρατιές μας. Έχουμε μια στρατιά εδώ. Θα φέρω αυτή τη στρατιά εδώ πάνω. Πάμε εδώ τώρα με τις άλλες στρατιές που έχουμε εδώ. Γρήγορα. Να έρθουμε σε αυτή την περιοχή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε εδώ τώρα με τη στρατιά αυτή. Υπάρχει εδώ μια στρατιά των λαών της θάλασσας, στους οποίους θέλω να διαλύσω. Πάμε εδώ με το Ραμσί. Με τη στρατιά του. Αν τη φέρω εδώ. Γρήγορα. Και μετά πάμε με αυτή τη στρατιά. Να επιτεθούμε εναντίον αυτής της στρατιάς των λαών της θάλασσας, γρήγορα. You will know defeat. Glorious combat. Τους καταστρέψαμε. Πολύ ωραία, ας απελευθερώσω τους εχμαλώτους. Και πάμε να ανέβουμε τον ήλιο. Α, κερδίσαμε ένα επίπεδο πρώτα. Θα δώσω αυτό για μειωμένα έξοδα συντήρησης. Κερδίσαμε και ένα τίτλο, Heart of the Magi.
Θα το δώσω. Πάμε εδώ τώρα με αυτή τη στρατιά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Με Ραμσί. Ας έρθουμε εδώ γρήγορα. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. Να έρθουμε εδώ γρήγορα. Sobek will guard us on our journey. I will carve out a legacy. Εδώ, ώστε να ενισχύει μία στρατιά την άλλη. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εδώ πάλι κινδυνεύουμε. Εδώ πάμε γρήγορα με αυτή τη στρατιά. I fight for Egypt. Να κατακτήσουμε και να πικήσουμε αυτή την περιοχή που λέγεται Peramun, η οποία ήταν δικιά μας περιοχή, την οποία χάσαμε. I will prove myself. Colonize, απίκηση. Mine for the taking. Πολύ ωραία. Ας αναβαθμίσουμε τα κτίρια εδώ πέρα στην Peramun οπωσδήποτε, που δίνουν αυξημένη παραγωγή φαγητού. Και εδώ στην άλλη περιοχή που λέγεται Τζάρου. Για να δούμε, μπορούμε να χτίσουμε και αυτό το κτίριο, το οποίο αυξάνει την παραγωγή μαρμάρου. Έχουμε ήδη αρκετό μάρμαρο, πάρα πολύ μάρμαρο. Γενικά σε πόρους είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχω σχεδόν 17.000 χρυσό και παίρνω 454 ένα γύρο. Είμαστε πάρα πολύ καλά. You will all fall in line. Και εδώ είμαστε πολύ καλά. Στρατολογήσουμε κι άλλους. Άλλο στρατητό. Για να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πώς πάει η στρατολόγηση. Fate beckons. Πολύ ωραία. Only the best will stand beside me. Για να διαλύσουμε τη στρατιά των λαών της θάλασσας, η οποία είναι κάπου εδώ πέρα. Και η άλλη μας στρατιά βρίσκεται εδώ. Warrior of Egypt. Ας στρατολογήσω μονάδες. My army will be unstoppable. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα. Έχουμε δύο δράσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Είναι σε Μσουχόρ, γιορτή της Ευημερίας. Όχι. Πάμε εδώ. With the voice of the gods, I declare this court in session. Ας καλλιεργήσουμε. Όπα, μισό λεπτό, υπάρχει μια δολοπλοκία εναντίον μας από κάποιον. Ας τη σταματήσουμε οπωσδήποτε. The divine court will see us do great things. Καλλιεργήσαμε και λίγο τη σχέση μας, τη φιλία μας με τον πρώτο διοικητή εδώ πέρα, ο οποίος θα μας έδινε κάποιες elite μονάδες. Ας αναβαθμίσουμε αυτό το κτίριο στην επαρχία Ιούνου. Πολύ ωραία. Για να δούμε legit μας πόσο έχουμε. Έχουμε 266 και η Tausret έχει 259. Είμαστε κοντά κοντά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ τώρα. Στη διπλωματία ίσως κερδίσουμε κάτι, αλλά δεν βλέπω να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για την ώρα. Κερδίσαμε ένα commandment στην περιοχή Pyramsis. Περιοχή παράγει φαγητό, οπότε θα δώσω αυτό, το οποίο αυξάνει την παραγωγή φαγητού κατά 20%. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, και τελειώσαμε τα πάντα. Μπορούμε να τελειώσουμε τον γύρο μας. Αυτή η στρατιά των λαών της θάλασσας μας προβληματίζει συνέχεια. Επιτίθεται συνέχεια σε αφύλακτες περιοχές μας. Μας ισοπαίδωσε άλλη μια περιοχή. Πρέπει να τους προλάβουμε και να τους διαλύσουμε. Το παιχνίδι μας πέταξε τρεις αποστολές. Κατέκτησε, λέει, μια περιοχή που παράγει χαλκό. Επιβίωσε την κατάρρευση και την εισβολή των λαών της θάλασσας και κέρδισε τρεις μάχες. Θα κάνω... Και τα τρία είναι καλά, αλλά θα κάνω το πρώτο για να πάρω λίγο παραπάνω χαλκό που χρειάζομαι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα με τις στρατιές του Ραμσί γρήγορα. All will remember me. Πάμε να έρθουμε εδώ γρήγορα. I am always fond of traveling the Nile. Πάμε εδώ με τη στρατιά του Ραμσί γρήγορα. The future of Egypt. Happy guides us onwards. Έχουμε άλλη μια στρατιά κάπου εδώ. Να τη στρατιά. For Pharaoh's glory. Πάμε εδώ γρήγορα we μέσα. Keep focus. Πολύ ωραία. Ξενώσουμε αυτές τις μονάδες. Fear me. In the name of duty. Called by fate. Λοιπόν, για να δούμε, μπορούμε να στρατολογήσουμε κάτι. Ναι, βέβαια μπορούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Έχει έρθει μια στρατιά του Σέτι εδώ πέρα, η οποία με ανησυχεί.
Δεν τη θέλω καθόλου αυτή τη στρατιά εδώ, γιατί θα επιτεθεί εναντίον των περιοχών μας εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά σε επιτεθούμε και σε απικήσουμε αυτή την περιοχή. Πάμε εδώ, γρήγορα. Ας απικήσουμε την περιοχή. Egypt's empire grows. Πολύ ωραία, πάμε εδώ με Ραμσί. Ας έρθουμε εδώ και ας βάλουμε το στρατό σε στάση ενέδρας. Μήπως και μας επιτεθεί κανείς. Πολύ ωραία, πάμε εδώ. I will carve out a legacy. Only the best will stand beside me. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν έχουμε υποστεί πολλές απώλειες. Fate beckons. Μονάδες μας. I fight for Egypt. Never surrender. Warrior of Egypt. Απολύσω αυτές τις μονάδες. Strength is all that matters. Και ας στρατολογήσω μισθοφόρους, τους οποίους χρειάζομαι οπωσδήποτε. Πολύ ωραία. Ας βάλουμε και αυτή τη μονάδα. Θα έχουμε και άρματα εδώ πέρα. Άρματα της κάτω Αιγύπτου. Ας στρατολογήσουμε και αυτά. Ωραία. Και η ποια μονάδα είναι καλύτερη εδώ. Αυτή η μονάδα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι βλέπω. Join me, warriors. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα με αυτή τη στρατιά γρήγορα. I serve Egypt. Να έρθουμε εδώ σε αυτό το σημείο. For glory. Για να δούμε αυτή η στρατιά τι κάνει. Always ready. Η στρατιά στρατολογεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά γρήγορα. All for Egypt. Ας απικήσουμε αυτή την περιοχή. To battle. I claim it for Egypt. Ωραία, την ξαναπήραμε πάλι πίσω. Ας αναβαθμίσω τα κτίρια σε αυτή την περιοχή γρήγορα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Όπως βλέπετε, ο χάρτης της εκστρατείας έχει γίνει πολύ σκοτεινός. Είμαστε στα τελειώματα του παιχνιδιού τώρα και υπάρχει πολύ κακό από την εισβολή των λαών της θάλασσας. Γίνονται μεγάλες καταστροφές, μεγάλες μάχες. Λοιπόν, εδώ πρέπει να βαδίσουμε με αυτή τη στρατιά γρήγορα. Και να έρθουμε εδώ. Πρέπει να πιάσουμε αυτή τη στρατιά των λαών της θάλασσας, η οποία βρίσκεται κάπου εδώ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια στρατιά εδώ πέρα, η οποία στρατολογεί. Okay, ας βάλουμε και άλλες μονάδες να γίνονται. Στρατολογούνται. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Έχουμε αυτήν εδώ τη στρατιά, την οποία μπορούμε να διατάξουμε να έρθει εδώ πέρα κάτω και να πολιορκήσει αυτή την περιοχή. Πάμε γρήγορα. Έχουν μια στρατιά μέσα οι αντίπαλοι εκεί. Θέλω να τους πάρω γρήγορα. No rest. Glorious combat. Νικήσαμε, έστω και οριακά. The greatness of Egypt prevails. Ας κατακτήσουμε αυτή την περιοχή ειρηνικά. I claim it for Egypt. Κατακτήσαμε άλλη μια ιερή Αιγυπτιακή γη. Και ολοκληρώσαμε και μια αποστολή η οποία έλεγε να κατακτήσουμε μια περιοχή που παράγει χαλκό. Μόλις το κάναμε και πήραμε και 2.000 χαλκό σαν ανταμοιβή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ γρήγορα να αναβαθμίσουμε το κτίριο αυτής της περιοχής. Για να αναβαθμίσουμε και τα υπόλοιπα κτίρια σε αυτή την παραγωγή για αυξημένη παραγωγή χρυσού και ικανοποίηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ γρήγορα. Strength is power. Πάμε εδώ να ενώσουμε, αυτές τις μονάδες.
Για να δούμε τώρα τι είναι καλύτερο να κάνουμε. Ωραία. Πάμε εδώ. Κερδίσαμε ένα επίπεδο με αυτή τη στρατιά. Θα δώσω αυτό που δίνει αυξημένη κίνηση σε ξηρά και θάλασσα. Αυξημένη εμβέλεια κίνησης. Ενώσω αυτές τις μονάδες γρήγορα. Loyal and strong. Fate beckons. I want no cowards in my ranks. Πολύ ωραία. Για να δούμε αυτή η στρατιά εδώ πέρα πώς πάει. For Pharaoh's glory. Ενώσουμε αυτές τις μονάδες. Born to lead. Loyal and strong. For Egypt. In the name of duty. I fear nothing. Πολύ ωραία. Μπορούμε να στρατολογήσουμε κάτι εδώ. Όχι από ό,τι βλέπω. Έχουμε πολύ λίγους άντρες εδώ πέρα. Πρέπει να προσέχουμε. Οι δύο μεγάλες μας στρατιές μόλις ψιλοδιαλύθηκαν εκεί πέρα. Για να δούμε τώρα σε αυτό το σημείο. Έχουμε κάποιες δράσεις να κάνουμε, ναι. I bid you welcome to the halls of divinity. Θα καλλιεργήσουμε κι άλλο τη φιλία μας με αυτόν εδώ τον First Commander. I knew I would see eye to eye with a fellow Egyptian. Πολύ ωραία. Για να δούμε πόσο legitimacy έχουμε. Έχουμε 278. Κοιτάω ότι έχει 264. Είμαστε ακόμα μπροστά σταθερά. Πολύ ωραία. Για να δούμε με διπλωματία πώς μπορούμε εδώ η Tausret να διατάξουμε να πάει να επιτεθεί εναντίον των λαών της θάλασσας εδώ. Είναι η μόνη σύμμαχός μας. I stand. I fight. Fury of the desert. Λοιπόν, ας ζητήσω ειρήνη με αυτό το faction. Ας ζητήσουμε ειρήνη και με αυτό το faction. Το Kent Mint. Δεν θέλω να τους επιτεθώ άλλο. Πήρα τις περιοχές που ήθελα. What could a wretch like you have to offer? Λοιπόν, θα ζητήσω αυτό που έχουν αρκετό. Έχουν λίγο χαλκό. Σε αντάλλαγμα θέλουν χρυσό να τους δώσω. Γι' αυτό θα κάνω. Θα τους δώσω λίγο χρυσό. Έχω πάρα πολύ. Σε αντάλλαγμα θα ζητήσω όσο περισσότερο χαλκό, περισσότερο μπορώ. Για να δούμε. 3.500. 2.000. 2.500. Δέχονται. Ειρήνη. Χρυσό για 2501 χαλκό. Πολύ ωραία. Και ειρήνη μαζί τους. Ας το κάνουμε. Okay. Πάμε στο άλλο faction που είπαμε πριν. Εδώ. Ρωμάνιαν Φρίτζια. Λοιπόν. Ας κάνουμε ειρήνη μαζί τους. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Από legitimacy είμαστε αρκετά μπροστά, όπως είπαμε. Τα victory conditions, στα victory conditions ανακάμψαμε, είμαστε 45 στα 60. Πάμε καλά. Έχω ξεχάσει κάτι. Ναι, ένα commandment εδώ, στην επαρχία Μπούτο. Η επαρχία αυτή παράγει full φαγητό. Οπότε εμείς θα δώσουμε αυτό. Συν 20% περισσότερη παραγωγή φαγητού. Αυτή την επαρχία. Πάρα πολύ καλό. Και είμαστε σε θέση να τελειώσουμε τον γύρο μας. Ο Σέτη επιτέθηκε εναντίον αυτής εδώ της περιοχής μας. Είναι πρόβλημα αυτή η στρατιά, γιατί θα πάει να επιτεθεί και στις άλλες περιοχές μας εδώ και δεν πρέπει αυτό να συμβεί. Πρέπει να μπορέσουμε να τους εμποδίσουμε. Η στρατιά των λαών της θάλασσας μας επιτέθηκε, αλλά μπορέσαμε να τους νικήσουμε. Πολύ ωραία. Ας απελευθερώσω τους αιχμαλώτους για τα υλικά που θα πάρω. Τώρα μας επιτίθονται και σε αυτή την περιοχή, την οποία θα χάσουμε επίσης. Χάσαμε κάποιες ιερές αιγυπτιακές γης. Κάνουμε trade your court action. Θα πάρουμε λίγο χρυσό αν το κάνουμε αυτό. Για να δούμε πόσο legitimacy έχουμε. Έχουμε 2.75 και Tausret 267. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Λοιπόν,
Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά γρήγορα. Άρθω εδώ και θα πικήσω αυτή την περιοχή. Θα την ξαναπάρω πάλι πίσω στον έλεγχό μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολύ ωραία, colonize. Σαν να βαθμίσω και το κτίριο. Βγάλω την περιοχή από τη φορολογία. Πάμε εδώ τώρα με αυτές τις στρατιές γρήγορα. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά γρήγορα. All will remember me. Και με τη στρατιά του Ραμσί εδώ. Destiny bound. Πάμε εδώ γρήγορα. Ever ready. Egypt was born from the Nile. Πρέπει να μπορέσουμε να διαλύσουμε αυτή τη στρατιά των λαών της θάλασσας εδώ πέρα. Και να πάρουμε αυτές τις δύο περιοχές εδώ πέρα πίσω. Οπωσδήποτε. Πριν τις πάρει κάποιος άλλος. I am unmatched. Ας επιτεθούμε εδώ. You will know defeat. Οι εχθροί επιστοχώρησαν. To victory. Ramesses, the bold. Πάμε εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε από αυτή την πλευρά. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. I will carve out a legacy. Θα την αφήσω εδώ σε στάση ενέδρας. Μήπως και έρθει κάποιος. I serve Egypt. They won't expect us. Πολύ ωραία. Έχουμε άλλη μια στρατιά εδώ. I will carve out a legacy. Η οποία στρατολογεί θα τη στείλω εδώ στο Περαμούν. Για να φρουρεί αυτή την περιοχή. Ready for battle. Strength is all that matters. Πάμε εδώ τώρα γρήγορα με αυτή τη στρατιά εδώ πάνω. All will remember me. Και ας απικήσουμε αυτήν εδώ την περιοχή η οποία εγκαταλείφθηκε. Destroy them. Πριν την πάρει κάποιος άλλος. Mine for the taking. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας δώσουμε αυτό για μείον 6% κερδίσαμε ένα επίπεδο. Θα δώσουμε το μείον 6% έξοδα συντήρησης για αυτή τη στρατιά. In the name of duty. I am unmatched. Πολύ ωραία. I will carve out a legacy. Να βαθμίσουμε εδώ κάποια κτίρια. Λοιπόν, πάμε με αυτή τη στρατιά τώρα. Με αυτή τη στρατιά να έρθουμε γρήγορα ψηλά. Πάμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Μπορούμε να στρατολογήσουμε κάποια άλλη στρατιά. Ναι, μπορούμε, αλλά δεν θέλω. Δεν είναι και η καλύτερη στρατηγική που έχουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε εντάξει σε αυτή την περιοχή. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Τι κάνουν οι στρατιές μας εδώ κάτω. Strength is power. Καλό θα ήταν να γυρίσω πίσω από εκεί που ξεκίνησα και να πάω πίσω σε αυτήν εδώ την περιοχή. Εδώ με αυτή τη στρατιά. Μπορώ να στρατολογήσω μισθοφόρους, όχι. Μπορούμε όμως να στρατολογήσουμε αυτήν εδώ τη μονάδα. Δεν πειράζει, κάτι θα κάνουν κι αυτοί. Ας αφήσουμε αυτή τη στρατιά εκεί να φρουρεί την περιοχή. Το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτή εδώ η στρατιά, η οποία έχει έρθει εδώ και θα επιτεθεί στις άλλες περιοχές μας εδώ. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δυστυχώς δεν έχω κάποια άλλη στρατιά να φέρω εκεί για την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε εδώ τώρα. Ολοκληρώθηκε ένα βασιλικό διάταγμα, ένα Royal Decree. Ας κάνουμε το αμέσως επόμενο καλύτερο που είναι αυτό, το Training Mandate Defense, το οποίο δίνει, μείον 10%, δίνει συν 10% άμυνα, ικανότητα άμυνας για όλες τις μονάδες παγκοσμίως και συν 5 ηθικό παγκοσμίως για όλες τις μονάδες. Πολύ καλό. Πάμε εδώ με διπλωματία να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε να διατάξουμε την Tausret να έρθει να πολεμήσει τον εχθρό μας, το Seti. Τώρα που διαλύσαμε κάποιες άλλες μονάδες, μπορεί να έρθει... Α, δεν είναι σε πόλεμο με το Seti. Οκ. Okay. Τότε να έρθει να χτυπήσει μια στρατιά των λαών της θάλασσας κάπου. Ή να τη διατάξουμε απάνω εντύπωση του Amun Mes. Ίσως είναι καλύτερο αυτό. Αν τη στείλουμε αρκετά κάτω. Αν τη στείλουμε εδώ. Λοιπόν... Για να δούμε τώρα... History will... I fight... I will carve out a legacy. Όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι από διπλωματία. Έχουμε δύο δράσεις, μία δράση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για να δω, ίσως μπορέσω να ζητήσω μισθοφόρους. Όχι, θα ικανοποιήσω περισσότερο αυτόν εδώ τον πρώτο διοικητή.
θα καλλιεργήσω τη σχέση μου μαζί του. Έχουμε 278 legitimacy, η Tauserat έχει 267. Οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να τελειώσουμε το γύρο μας. Όλα πάνε καλά. Θα είναι σε μψουχώρο στον επόμενο γύρο, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα. Καταστράφηκαν δύο factions των λαών της θάλασσας, των εισβολέων αυτών, άρα είμαστε πολύ καλά. Πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί και τα victory objectives μας. Ναι, έχουμε πετύχει κάποια πραγματάκια. Δύο ambitions εδώ, τα οποία γίνονται. Ωραία, είμαστε εντάξει, ας τελειώσουμε το γύρο μας. Ο Σέτι επιτέθηκε σε άλλη μια περιοχή εδώ που ελέγχαμε. Μόλις την πήρε. Α, όχι, δεν την πήρε. Απλά τη λαιλάτισε. Οκ, okay, μας συμφέρει αυτό. Πρέπει να κατήσουμε. Πρέπει να αποτρέψουμε την Tauserat να πάρει το στέμα. Πρέπει να γίνουμε εμείς φαραώ της Αιγύπτου. Οπωσδήποτε. Πάλι οι λαοί της θάλασσας επιτέθηκαν εναντίον της στρατιάς μας. Εναντίον της πόλης αυτής που μόλις αναβαθμίσαμε, αφού την είχαμε ξαναπάρει πίσω από αυτούς. Δυστυχώς δεν ήξερα ότι είχαν μια στρατιά. Πάλι την ισοπαίδωσαν την περιοχή. Έχει κατατίσει πολύ εκνευριστικό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι σε μψουχώρο αυτό το γύρο, η γιορτή της ευημερίας στην αρχαία Αίγυπτο. Τώρα μπορούμε να ζητήσουμε από αυτόν εδώ τον χαρακτήρα, τον πρώτο διοικητή, να πάρουμε elite στρατιώτες. Και μπορούμε να κάνουμε και μειωμένα έξοδα συντήρησης, τα οποία βέβαια δεν τα θέλω. Για να δούμε εδώ με την Tauserat, μπορούμε να κάνουμε κάποια δολοπλοκή εναντίον της. Όχι. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, το connections. Να κερδίσουμε και άλλες δράσεις αυτό το γύρο. Λοιπόν, ας κάνουμε αυτό, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να στρατολογήσουμε μονάδες με μειωμένα έξοδα συντήρησης. Μείον έξοδα, μείον 25% μειωμένα έξοδα στρατολόγηση, μείον 25% έξοδα στρατολόγηση για αυτή τη μονάδα. Για να δούμε και spear units, lab units, axe units. Οκ, okay, ας κάνουμε αυτό για τα άρματα. Ας καλλιεργήσουμε κι άλλο τη σχέση μας με τον πρώτο διοικητή. You, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα να επιτεθούμε εναντίον αυτής της στρατιάς. Οπισθοχώρησαν πάλι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Fate beckons. Λοιπόν, θα τους επιτεθώ. Eager to fight. Πάμε εδώ. Fear me. Πάμε εδώ με ραμψή γρήγορα να κατακτήσουμε. Μάλλον μπορώ να πάω να κατακτήσω αυτή την περιοχή, αλλά δεν θέλω ακόμη. Ας έρθω εδώ γρήγορα. I will carve out a legacy. Με ραμψή. Chosen of Ra. Πάμε εδώ γρήγορα. Τους διαλύσαμε. Πολύ ωραία. We are warriors without fear. Τέλεια. Πάμε εδώ τώρα με αυτή τη στρατιά. Να έρθουμε εδώ γρήγορα. For Pharaoh's glory. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά γρήγορα. I go where I must. Και με αυτή τη στρατιά Ramesses. Γρήγορα. Με το Ramsey. To my destiny. Εδώ. Heading out. Ας μπούμε στη στάση ενέδρας. Σε περίπτωση που οι εχθροί από εδώ έρθουν να μας επιτεθούν. Εδώ είμαστε ήδη σε ενέδρα εδώ πάνω. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια στρατιά κάπου εδώ. Θα την πάρω από εδώ. Born to lead. Γιατί φέρω εδώ γρήγορα. My blade is keen. Λοιπόν, μέσα σε αυτήν εδώ την πόλη. Dr. Ship. All will remember me. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε αυτήν εδώ τη στρατιά εδώ μέσα. Ready for battle. Ας στρατολογήσω μερικές μονάδες. Strength in numbers. Εδώ επίσης. In the name of duty. Μπορώ να στρατολογήσω κι άλλους. Only the best will stand beside me. Έχω elite στρατιώτες πλέον, τους οποίους μπορώ να καλέσω. Τα μισθοφόρους. I need blades to my cause. Και εδώ το ίδιο. Called by fate. Πολύ ωραία.
You will all fall in line. Πολύ ωραία, φτιάξαμε και άλλες δύο στρατιές εκεί πέρα, γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια στρατιά, την επιλέξω. Warrior of Egypt. Και θα την φέρω... Always prepared. Σε αυτό εδώ το σημείο. On my lead. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. I will carve out a legacy. Να έρθουμε εδώ γρήγορα. Loyal and strong. Να πάρουμε πίσω την περιοχή που χάσαμε στους προηγούμενους γύρους από την εισβολή των λαών της θάλασσας. Α, δεν προλαβαίνω γιατί έχει πάει αυτό το faction να την πάρει. Την περιοχή. Ελπίζω να μην το κάνουνε και να τη διατηρήσω εγώ την περιοχή υπό τον έλεγχό μου και να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Είναι σε Μσουχόρ. Α, ένας χαρακτήρας κέρδισε ένα επίπεδο. Θα δώσω αυτό για μειωμένα έξοδα συντήρησης. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Από δράσεις έχουμε τελειώσει. Έχουμε 275 legitimacy. Κοιτάω, Σερετ έχει 270. Χρειαζόμαστε. Ο εμφύλιος πόλεμος τελειώνει σε ένα γύρο. Χρειαζόμαστε να έχουμε εμείς το περισσότερο για να μπορέσουμε να ανακηρυχθούμε φαραώ της Αιγύπτου. Ας κάνουμε ειρήνη με αυτό το faction. Εδώ. Spare your breath. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ξύλο που δεν έχουμε. Ας ζητήσουμε 500. Τι μπορούν να μας δώσουνε? 479 χαλκό, όχι. Ας ζητήσω λίγο φαγητό τότε. Πούμε 500 φαγητό. Σε αντάλλαγμα 87 χαλκό, πολύ ωραία. Very well. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ειρήνη και με αυτό το faction. Έχουμε κάνει όλα τα υπόλοιπα. Εδώ επίσης τα ίδια. Καταστρέψαμε ένα faction των λαών της θάλασσας. Και είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε το γύρο μας. Ελπίζω να γίνουμε φαραώ σε αυτό το γύρο και όλα να πάνε καλά. Ωραία. Δεν χάσαμε αυτή την περιοχή από τον Σέτη εδώ πέρα. Δεν μας επιτέθηκε. Έχουμε ελπίδες να γίνουμε φαραώ. Οι εχθροί πέσαν στο άμπους, στην ενέδρα μας. Θα τους διαλύσουμε τώρα. Ο Ραμσής τους κατέστρεψε με το στρατό του. Πολύ ωραία. Απελευθερώνουμε τους εχμαλώτους. Και τα καταφέραμε. Μόλις καταφέραμε να κερδίσουμε τον εμφύλιο πόλεμο και ο Ραμσής να ανακηρυχθεί φαραώ της Αιγύπτου. Εδώ βλέπετε το cutscene, το cinematic trailer γι' αυτό. When the gods choose you. To rule over our divine land and lead the Egyptian people. Then you will become a living god, a pharaoh. Τελεία. Τελείωσε ο εμφυλίος πόλεμος. Πλέον εμείς κατακτήσαμε το θρόνο του Φαραώ. Ο Ραμσής έχει ανακηρυχθεί Φαραώ της Αιγύπτου. Όλα πάνε τέλεια. Μας πέταξε μια αποστολή το παιχνίδι. Έχει, λέει, τουλάχιστον 306 αιγυπτιακή νομιμότητα. Έχει 48 οικισμούς. Και έχει, λέει, επιβίωσε το collapse, την εισβολή των λαών της θάλασσας. Θα κάνουμε το τελευταίο. Βέβαια, αν κάνουμε το δεύτερο, θα πάρουμε 3.000 χρυσό και ένα victory point. Θα κάνω όμως το τελευταίο γιατί φαίνεται να είναι το πιο εύκολο. Ας το κάνουμε αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν... Πάμε εδώ γρήγορα τώρα με αυτή τη στρατιά. Ας απικήσουμε αυτή την περιοχή. Τέλεια. Κερδίσαμε ένα επίπεδο, ξαναπήραμε αυτή την περιοχή, την απικήσαμε. Κερδίσαμε και ένα τίτλο, Heart of the Magi, ας το δώσουμε. Λοιπόν, και είμαστε σε θέση να απολύσουμε αυτή τη στρατιά. Πολύ ωραία, δεν χρειάζεται. Πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα. Κερδίσαμε ένα επίπεδο. Ας δώσουμε αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και ας κατευθυνθούμε νότια. Εδώ. Πολύ ωραία, πάμε εδώ με αυτή τη στρατιά τώρα.
με τη στρατιά του Ραμσία. Έρθουμε εδώ γρήγορα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ας αναβαθμίσουμε τα κτίρια αυτής της περιοχής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η στρατιά του Ραμσί κατέβηκε εδώ πέρα. Γρήγορα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πάμε να διαλύσουμε τη στρατιά του Σέτη όταν θα έρθει η ώρα. Εδώ έχουμε άλλες δύο στρατιές οι οποίες φρουρούν αυτές τις περιοχές. Και εδώ το ίδιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πάνω πώς πάνε τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ας κτίσουμε, ας αναβαθμίσουμε τα κτίρια σε αυτή την περιοχή οπωσδήποτε, γρήγορα. Εδώ έχουμε άλλη μια στρατιά. Θα τη φέρω εδώ μέσα σε αυτή την περιοχή που λέγεται Σάι, γρήγορα. Και η άλλη στρατιά εδώ πέρα προστατεύει αυτή την περιοχή. Πολύ καλά. Έχουμε δύο περιοχές ακόμα που θέλω να πάρω. Μάλλον μία περιοχή που θέλω να πάρω. Αυτή είναι εδώ, τη Ρακώτη. Αλλά θα περιμένουμε για να γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε αυτή τη στρατιά εδώ πέρα. Θα τη στείλω αυτή τη στρατιά εδώ γρήγορα. Θέλω να επιτεθώ σε αυτό το faction. Αυτό το faction είναι το Αμούρου. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε εδώ. Θα αρχίσω να λαιλατήσω. Αρχίσω να λαιλατώ σε αυτή την περιοχή. Για να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε τα υλικά και να τους επιτεθώ στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, και θα παίξω. Για να δούμε, έχουμε αφήσει κάτι άλλο. Ναι, βέβαια, έχουμε αφήσει δύο court actions τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Τέλεια. Ας ικανοποιήσουμε, ας αυξήσουμε τη φιλία μας με τον πρώτο διοικητή. Εδώ στην Αίγυπτο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε από legitimacy. Έχουμε 294. Η Tausrat έχει 273. Την έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Για να δούμε από διπλωματία. Ας ζητήσω τώρα από την Tausrat να πάει να επιτεθεί εναντίον των εχθρών μας. Μόνος μας εχθρός μας είναι αυτή τη στιγμή αυτό εδώ το faction. Ας ζητήσω από την Tausrat να πάει να τους επιτεθεί γρήγορα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα σε αυτό το γύρο. Για να δούμε εδώ. Egyptian Court έγινε. Το Power of the Crown. Α, πολύ ωραία. Έχουμε να κάνουμε αυτά. Τα βασιλικά, τις βασιλικές δυνάμεις. Ας επιλέξουμε μία. Αυτό εδώ πέρα μας δίνει μειωμένα έξοδα συντήρησης. Συγγνώμη. Μας δίνει μειωμένο χρόνο κατασκευής κτηρίων και επισκευάζει όλα τα κτίρια σε μια επαρχία. Πολύ ωραίο. Ας το κάνουμε. Για legitimacy. Από τη στιγμή που έχουμε περισσότερο legitimacy, μπορούμε να κάνουμε το competency, το επόμενο, αυτό εδώ το οποίο δίνει επίπεδα και ικανότητες σε κάθε χαρακτήρα. Πολύ ωραία. Και ας κάνουμε και το τρίτο, το οποίο είναι forced annexation, το οποίο μπορεί να κάνει να απορροφήσουμε στο κράτος μας όταν ένα κράτος είναι μικρότερο από εμάς και ελέγχει μέχρι δύο περιοχές. Μπορούμε δηλαδή να τους απορροφήσουμε στο κράτος μας με τη μία. Πολύ ωραία, ας το κάνουμε. Και ας επιλέξουμε και ένα θέμα να φοράμε. Νομίζω το καλύτερο είναι αυτό εδώ, το οποίο δίνει 10 legitimacy. Το τελευταίο, το Pschent, έτσι λέγεται. Δίνει 10 διπλωματικές σχέσεις με όλα τα factions, με όλα τα κράτη. Βελτιώνει όλες τις επιδράσεις στις θέσεις του Βασιλικού Συμβουλίου που διοικεί την Αίγυπτο. Και είναι το στέμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, της Ενωμένης Αιγύπτου. Και αυτό θα έχουμε εμείς ως Φαραώ Ραμσής. Οπα, μισό λεπτό το πήρε. Ναι, ναι, πρέπει να το πήρε το παιχνίδι. Πολύ ωραία, αυτό είναι το κοινό στέμα της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου. Τέλεια. Ένας καινούριος θησαυροφύλακας διορίστηκε, βλέπω εδώ. Καταστράφηκε ένα faction των λαών της θάλασσας. Και έχουμε το καινούριο στέμα που είπαμε που δίνει όλα αυτά τα bonus για το Ραμσί. Και θα παίξω μέχρι αυτό το σημείο. Αυτό ήταν το έκτο επεισόδιο της σειράς εκστρατιών μας με Ραμσί. Στο νέο Total War που έχει κυκλοφορήσει, το Total War Pharaoh. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.